Εδώ πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή χρώματος. Εδώ βλέπουμε τη φίλη μας η οποία ήρθε με αυτό το χρώμα μαλλιών για να το αλλάξουμε. Να κάνουμε μια ριζική ριζοσπαστική αλλαγή έτσι ώστε να σταματήσει πλέον τις τεχνικές εργασίες και να σταματήσει πλέον τις βαφές. Οπότε εγώ έπρεπε να βρω τον τρόπο για να κάνω το χρώμα της όσο γίνεται κοντά στο φυσικό της. Το φυσικό της όμως έχει μαύρα και άσπρα μαλλιά. Εμείς προτιμήσαμε να διατηρήσουμε τις άσπρες αποχρώσεις στο ξάνιγμα και στην αλλαγή του χρώματος αυτού και ταυτόχρονα το δύσκολο κομμάτι στην όλη υπόθεση ήταν ότι έπρεπε να διατηρήσουμε το μήκος και την ποιότητα. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία του αποτελέσματος που κοντά σε αυτό θα θέλαμε να πετύχουμε και που μας έδειξε η φίλη μας. Ξεκινώντα όμω, εμεί αντιμετωπίσαμε μια τεράστια δυσκολία γιατί τα μαλλιά τη ήταν πολύ μακριά και το χρώμα που είχε εσωτερικά ήταν πάρα πολύ σκούρο. Οπότε μα απέδιδε στο ξάνιγμά του αυτό το γλυκό χρυσό κίτρινο χρώμα και εμεί αυτό έπρεπε χωρί νέο ξάνιγμα να το κάνουμε γκρίζο. Πράγμα πραγματικά πολύ δύσκολο για όσου γνωρίζουν από κωμωτική. Ωστόσο, εμεί δημιουργήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα χρώμα το οποίο είναι Καθαρό, φωτεινό, σε μακριά μαλλιά, διατηρήσαμε το μήκο όσο γίνεται περισσότερο, δηλαδή κόψαμε περίπου 2 με 3 πόντους, πάρα πολύ λίγο. Κρατήσαμε την ποιότητα πολύ ψηλά, το χρώμα στο πιο καθαρό το αποτέλεσμα με, σε σύγκριση με το χρώμα μαλλιών που είχε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.